να κατεβάσουν ρολά στα φαρμακεία τους την Τετάρτη, συμμετέχοντας έτσι στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αποφάσισαν και οι φαρμακοποιοί των Τρικάλων, οι οποίοι το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν έκτακτη γενική συνέλευση. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου, κ. Νίκο Μάνο, από αύριο οι φαρμακοποιοί διακόπτουν την πίστοση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς ο μεγάλος αυτός ασφαλιστικός φορέας δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αφήνοντας απλήρωτους τους φαρμακοποιούς που με τη σειρά τους κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση. Έτσι, από την 5η, το 80% των ασφαλισμένων της χώρας που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΗ θα αναγκαστούν να πληρώσουν από την τσέπη τους για τα φάρμακα που θα προμηθεύονται. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων, στη γενική του συνέλευση, η οποία έγινε χθες το βράδυ, συμπορεύεται με την απόφαση του Πανελληνίου να μείνουν τα φαρμακεία κλειστά την Τετάρτη, 24ωρη απεργία λοιπόν, και συνάμα έχουμε την αναστολή, την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους, στο ασφαλιστικό ταμείο του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το μεγάλο αυτό τερατούργημα που έχουν δημιουργήσει, το ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο εντάξαν μέσα χωρίς προγραμματισμό ό,τι μπορούσαν και ό,τι δεν μπορούσαν, έμεινε χωρίς χρηματοδότηση και κατέρευσε. Μαζί με τον ΕΟΠΗ, δυστυχώς, αναμένεται να καταρρεύσουν και όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος, γιατί το 80% του τζίρου των φαρμακείων είναι προς αυτόν τον μεγάλο ασφαλιστικό φορέα. Εμείς ζητάμε, μας χρωστά ήδη τα φάρμακα του Μαρτίου και τα φάρμακα όλων των ταμείων τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΟΠΗ, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το Δημόσιο, που μας χρωστάει 5 μήνες από πέρσι απλήρωτος, και η ΔΕΗ όλο το 2010 και όλο το 2011, ό,τι εκτελέσαμε. Μαζί με το ΟΤΕ και αυτό χρωστάει 5-6 μήνες, με αποτέλεσμα το κάθε φαρμακείο αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τις αποθήκες, προς τις φαρμακευτικές εταιρείες στις οποίες αγοράζει τα φάρμακα και να έχουν σφραγιστεί πάρα πολλές επιταγές. Όλα τα φαρμακεία έχουν φτάσει στο κόκκινο και πολλοί φαρμακοποιοί θα μπουν στο τηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κατασχέσεις φαρμακείων και σπιτιών φαρμακοποιών, και από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει δηλαδή ανεργία για όλους, ανεργία και για τους υπαλλήλους τους οποίους έχουμε στα φαρμακεία. Προτού φτάσουμε σε κατάρρευση, προτού φτάσουμε σε σημείο να μην μπορεί κανένας ασφαλισμένος να προμηθευτεί φάρμακα, γιατί οι εταιρείες μας ζητάνε προκαταβολή και πολλές φορές μετρητά τα περισσότερα φάρμακα, ζητάμε από τους υπεύθυνους, έστω την τελευταία στιγμή, να ψάξουν σαν κίνηση απελπισίας, να βρουν οπωσδήποτε χρήματα, να πληρώσουμε τα φάρμακα, να πληρώσουμε και εμείς τις αποθήκες, ώστε να συνεχίσει η ροή των φαρμάκων προς τα φαρμακεία, να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να δώσουμε στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, να μην στερηθεί ο ελληνικός λαός αυτό το κοινωνικό αγαθό, το φάρμακο, το οποίο είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί η ζωή σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς το έσχατο σημείο έχει φτάσει. Και αλίμονο, αν δεν το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις τύχες της χώρας. Τους καθιστούμε υπεύθυνους, θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, τον ενημερώνουμε ότι θέλουμε να μαζί να πιέσουμε όλους αυτούς οι οποίοι κατάντησαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε αυτό το χάλι. Να τους στείλουμε το τελευταίο μήνυμα ότι ψυχοραγεί το φαρμακείο και από εκεί και πέρα φάρμακα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε. Ούτε τα φαρμακεία θα έχουμε, αλλά πολύ περισσότερο οι ασφαλισμένοι.